Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα τρία Ινστιτούτα, διότι αυτή είναι η πρώτη κοινή εκδήλωση που κάνουμε και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά συμβολικό ότι κάνουμε στον Πειραιά με αυτό το θέμα, διότι η πόλη μας έχει δεχτεί, όπως ξέρετε, πολλές επιθέσεις από τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή. Έχει υπάρξει βέβαια ένα ρωμαλαίο κίνημα στον Πειραιά και στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα ενάντια στις ακροδεξίες προκλήσεις και επιθέσεις, αλλά είναι σημαντικό νομίζω αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Όπως είπε και η Μαρία, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα της ακροδεξιάς, του νεοφασισμού, της ξενοφοβίας. Όλα τα κράτη, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν είτε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση, σε όλα τα κράτη του Βίζεγκρετ, στην Αυστρία, δυστυχώς τώρα και στην Ιταλία, αλλά βέβαια και σε όλα τα άλλα μεγάλα κράτη, χαρακτηριστικό είναι η Γαλλία, είναι η Γερμανία, αλλά ακόμα και η Σουηδία και η Δανία. Έχει υπάρξει μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μία μαύρη διεθνής. Ένα μαύρο μέτωπο. Ο Σαλβίνι και η Λεπέν ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα ότι θα προσπαθήσουν να κατεβούν μαζί στις εκλογές και μάλιστα υπήρχε φημολογία ότι ο Σαλβίνι θα ήταν υποψήφιος της ακροδεξιάς για να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια η λογική της διεθνούς για τους εθνικιστές και τους φασίστες είναι κάπως περίεργη, γιατί ο κάθε εθνικισμός είναι αντίθετος στο διπλανό εθνικισμό, όπως είδαμε και εμείς εδώ σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου βέβαια οι δύο εθνικισμοί, ο δικός μας και της Πουγουδουμού, είναι ακριβώς ο αντίθετος ενός του άλλου. Εγώ αυτό το οποίο ανέλαβα να κάνω σήμερα, ακριβώς εξετάζοντας αυτή τη λογική της μαύρης διεθνούς, του γεγονότος ότι ο ιδεολογικός γκουρού του Προέδρου Τραμπ, ο Στίβ Μπάνον, ήρθε στις Βρυξέλλες, άνοιξε κάτι που το ονόμασε το κίνημα, μια οργάνωση που ονόμασε το κίνημα, η δουλειά της οποίας, όπως το είπε, είναι να φέρει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αντίσταση των λαών κατά των ελίτ και να γίνει η φωνή των κανονικών ανθρώπων που αισθάνονται προδομένοι. Αυτό δήλωσε ο Μπάνον και έχουμε λοιπόν πέρα από τη διεθνή και το κίνημα, δύο κλασικές αριστερές ιδέες τις οποίες έχει πάρει αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά. Οι εμβληματικές στιγμές της ανόδου της ακροδεξιάς είναι για μένα τουλάχιστον το Brexit, η εκλογή του Τραμπ, μετά εδώ στην Ευρώπη η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στις μετακομμουνιστικές χώρες και βέβαια μετά στη Δυτική Ευρώπη, στην Ιταλία και στη Γαλλία σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό που θέλω να υποστηρίξω σήμερα, κάτι που δεν λέγεται πολύ στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι πιθανόν όλα αυτά είναι συμπτώματα του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στο μετέχμιο, σε μια πιθανή μετάβαση από αυτό που ονομάσαμε νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση σε μια νέα εποχή, την οποία δεν θα την πω μετα-νεοφιλελεύθερη, δεν την ξέρουμε ακόμα πώς θα δημιουργηθεί, αλλά βρισκόμαστε νομίζω πραγματικά σε ένα σημείο μετάβασης. Και σε αυτό το σημείο ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και ο ευρωσκεπτικισμός και η ευρωάρνηση είναι νομίζω η δυστοπική ιδεολογία, μία αρνητική ουτοπία. Αυτή η αρνητική ουτοπία για μένα είναι ακριβώς η ιδεολογία της παρακμής του νεοφιλελευθερισμού. Δυστυχώς όμως το όραμα αυτό φαίνεται να συνεπέρνει. Αυτή η αρνητική ουτοπία, αυτή η δυστοπία φαίνεται να συνεπέρνει μεγάλα κομμάτια των πληθυσμών και στην Ευρώπη και από ό,τι ακούσαμε και χτες από τη Μαρία, ακούσαμε ότι ο Μπολσονάρο, αυτός ο τύπος ο οποίος εξελέγει πρόεδρος, όταν ψήφισε για να παραπευθεί η Ντίλμα Ρούσεφ, η προηγούμενη πρόεδρος της Βραζιλίας, σε δίκη, αφιέρωσε την ψήφο του στον πιο γνωστό βασανιστή της βραζιλιάνικης δικτατορίας, λέγοντας ότι δεν έχει αναγνωριστεί το έργο του. Αυτές είναι λοιπόν οι συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα και αυτές θα προσπαθήσω να πω λίγα λόγια σε σχέση με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή. Προχωράμε λοιπόν πιθανόν σε μια νέα εποχή, στην οποία ο ρατσισμός και η ακροδεξιά είναι η ιδεολογία της.
Ξεκινάει προφανώς αυτή η εποχή από τον νεοφιλελευθερισμό. Και αυτό το οποίο πρέπει συνεχώς νομίζω να λέμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αποδεκτό ακόμα και από την ορθόδοξη οικονομική επιστήμη, είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός απέτυχε. Αυτής της μορφής ο καπιταλισμός χρειάζεται ανοιχτά σύνορα, ενιαίες αγορές, αλλά αυτό οδήγησε σε δομική ανεργία, σε τεράστια αύξηση των ανισοτήτων και βέβαια σε μία απονημιοποίηση και ένα τέλος, εν μέρη τέλος, του κοινωνικού κράτους, του μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους, του δύσκολου γάμου αυτού μεταξύ του καπιταλισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης που χαρακτήρισε κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Την ίδια εποχή διαφημίζεται από το 89 και μετά ότι η πάλη των τάξεων τελείωσε, ότι δεν υπάρχουν πια σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και επομένως τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κυβερνητική πολιτική, έχουν σωστές απαντήσεις, υπάρχει σε όλα αυτά μια σωστή απάντηση, την οποία την ξέρουν, μπορούν να την βρουν οι ειδικοί. Και επομένως περνάμε σε αυτό το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το χρησιμοποίησε σήμερα και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία που έκανε στην γνωριστική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση, σε αυτό που έχει ονομαστεί η μεταδημοκρατική εποχή, η μεταδημοκρατική συνθήκη, όπου ο ισχυρισμός είναι ότι επειδή ακριβώς τα προβλήματα είναι πολύπλοκα, δεν είναι δυνατόν για μας τους κανονικούς ανθρώπους να τα κατανοήσουμε, είναι καλύτερα να τα αφήνουμε στους ειδικούς και αυτοί θα βρούνε τη σωστή λύση. Αυτό οδηγεί σιγά σιγά στην επιβολή των αγορών επί της πολιτικής, οδηγεί επίσης αυτή την άποψη ότι όλοι είναι ίδιοι. Είτε ψηφίσεις κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, παίρνεις το ίδιο γκρι, το ίδιο ακραίο κέντρο, το οποίο χαρακτηρίζεται, οι πιο εμβληματικές του παραδείγματα, εμβληματικά του παραδείγματα είναι βέβαια οι τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, σαν και αυτή που είχαμε στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ή οι κυβερνήσεις του μεγάλου συνασπισμού. Αποτυχαίνει λοιπόν ο νεοφιλελευθερισμός, νομίζω στην οικονομική και κοινωνική του πολιτική, αλλά αυτή η περίοδος της αποτυχίας, η οποία οδηγεί σε αυτό που ονομάζω μια εποχή μετέχμιο, την οποία ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα ανελιχθεί, συμπίπτει με δύο άλλες, νομίζω, πολύ σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια σκηνή. Η πρώτη είναι αυτό το οποίο έχουμε ονομάσει. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα, είναι τεράστια στο διεθνή χώρο, η παρακμή της Δύσης. Υπάρχει μια σταδιακή παρακμή, αυτό που λέγαμε η Δύση, την προηγούμενη, την πολική περίοδο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, η οποία εκφραζόταν προφανώς από το ΝΑΤΟ, από την ηγεσία και την ηγεμονία της Αμερικής και σε ένα βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα στοιχεία που έχουμε και τα οικονομικά και τα κοινωνικά δείχνουν ότι εδώ και 30-40 χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται μια τέτοια παρακμή. Είναι χαρακτηριστική παραδείγματος χάρη από τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στο διεθνές εμπόριο. Ενώ το 1960 ήταν ο μεγαλύτερος δανειστής διεθνώς, τώρα είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης. Λέγανε το 1960 και 70 ότι όταν η Αμερική κρυώνει, ο κόσμος παθαίνει πνευμονία. Βλέπετε τώρα στη Συρία, έχει πλήρη αδυναμία να μπορέσει να δώσει μια λύση. Έχουμε λοιπόν αυτή την παρακμή, η οποία εμφανίζεται με τη μεταφορά πόρων, οικονομικών πόρων και κεφαλαϊκών πόρων, από το βορρά στον νότο και από τη δύση στην ανατολή, και ακόμα και ισχύως πολιτικής και πολεμικής, με την άνοδο της Κίνας, της Ινδίας και βέβαια της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίοδο, μεταφερόμαστε σταδιακά από έναν τον διπολικό κόσμο που έγινε μονοπολικό, ένας πόλος ας πούμε μετά το 1989, προχωράμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, ο οποίος δημιουργεί αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε μια αυτοκρατορία του χάους. Στο διεθνές επίπεδο το ζούμε πάρα πολύ έντονα στη δικιά μας γειτονιά, στην Ανατολική Μεσόγειο, και εσωτερικά οδηγεί σε μια σειρά από μη φιλελεύθερες ή αντιφιλελεύθερες δημοκρατίες. Χαρακτηριστικές βέβαια είναι ο Ερντογάν εδώ κοντά μας, είναι ο Πούτιν και βέβαια ο Όρμπαν και όλοι αυτοί οι άλλοι. Σε αυτή λοιπόν το κλίμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά οικονομικά, έχει χαρακτηριστικά πολιτικά και γεωπολιτικά, ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχει τέσσερα χαρακτηριστικά, πιστεύω, στοιχεία αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Πρώτον, μια ρητορική υπεράσπιση του λαού, των πτωχών, των ανέργων, των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης. Δεύτερον, και συνδεόμενο με το πρώτο,
τον λαϊκισμό. Τη λογική ότι χωρίζουμε τους πληθυσμούς, χωρίζουμε πολιτικά τον κόσμο, τους ψηφοφόρους μέσα σε ένα κράτος, ανάμεσα στο λαό και στους άλλους, οι οποίοι είναι το κατεστημένο, το σύστημα, η ελίτ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους περιγράφεται το αντίπαλον δέος. Τρίτον, έχουμε μία ψευδεπίγραφη ανάδειξη ενός αποδιοπομπαίου τράγου, ενός εξυλαστηρίου θύματος, που κυρίως σε αυτή την εποχή είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, και τέταρτο βέβαια και εξαιρετικά σημαντικό, τους λεγόμενους πολέμους των πολιτισμών, τα culture wars, τα οποία στην Ευρώπη δεν τα είχαμε μέχρι πρόσφατα, ήταν ένα κλασικό αμερικάνικο χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό της αμερικάνικης πολιτικής και κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής, και τα οποία τώρα εμφανίζονται και στην Ευρώπη με εξαιρετικά έντονο τρόπο. Θα μιλήσω μόνο, επειδή είπαμε να το κρατήσουμε στην αρχή για 15 λεπτά, 20 το πολύ, θα μιλήσω μόνο για το τέταρτο, για τους πολέμους του πολιτισμού, επειδή ακριβώς δεν είναι γνωστή αυτή η τάση, δεν υπήρχε στην Ευρώπη και εμφανίστηκε πρόσφατα τα τελευταία 20-30 χρόνια και ήταν παράλληλη και νομίζω άλληλο, υπήρχε αλληλεπίδραση με την άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτό που ονομάστηκε στην Αμερική, καταρχάς μετά στη Βρετανία, οι πόλεμοι των πολιτισμών, είχαν σχέση με μια σειρά από ταυτωτικές καταστάσεις γύρω από το φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία, τη θρησκεία κτλ. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια βασική παραδοχή που έγινε τη δεκαετία του 60, τότε που ανέβηκε το λεγόμενο Civil Rights Movement, το κίνημα των μαύρων και των άλλων μειονοτήτων, που είχε μια τεράστια επίδραση στην πολιτική σκηνή της Αμερικής. Ξεκίνησε λοιπόν με μια άποψη ότι επειδή πολλές μειονότητες και κυρίως οι φυλετικές μειονότητες και οι σεξουαλικές μειονότητες υποφέρουν τεράστιες διακρίσεις, και αυτές είναι ιστορικές διακρίσεις, πρέπει να υιοθετήσει η πολιτεία και το νομικό σύστημα μέτρα με τα οποία θα τους δοθούν κάποια μικρά προνόμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανεβούν και να μπορούν και αυτοί να ανταγωνίζονται στη λογική της αγοράς του καπιταλισμού του αμερικάνικου. Και οι ποσοστώσεις, παραδείγματος χάρη, όπως το λέμε εδώ, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, παρότι υπάρχουν πολλά άλλα. Αυτή η άποψη ήταν η άποψη η φιλελεύθερη, η άποψη την οποία την υιοθέτησε από ένα σημείο και μετά, από το 80 και μετά, και η πολιτική εξουσία, αυτό το ακραίο κέντρο που έχει δημιουργηθεί και το οποίο εκφράζεται με έναν τρόπο από τον Κλίντον και τον Μπους, οι οποίοι ήταν πολιτικοί που πηγαίνανε προς το κέντρο. Και όταν το συνδυάσεις αυτό με τα αποτελέσματα που λέγαμε πριν του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή μια αναπτυγμένη ανεργία, την άνοδο των ανισοτήτων κτλ., έρχεται, εμφανίζεται η ακροδεξιά και λέει ότι ο λόγος που έχουμε ανεργία, ο λόγος που έχουμε ανισότητα, ο λόγος που έχουμε ανασφάλεια και δεν ξέρετε αν τα παιδιά σας θα έχουν καλύτερη, την ίδια την καλύτερη ζωή από εσάς, ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικό στοιχείο της αμερικάνικης κουλτούρας, είναι ότι όλες αυτές οι μειονότητες παίρνουν κάποια ειδικά προνόμια και αφαιρούν από εσάς αυτά τα οποία δικαιούστε. Δηλαδή, για να ξαναγυρίσω αυτό που είπα πριν για τον λαϊκισμό, ενώ ο αριστερός λαϊκισμός, αυτό που έκανε σε ένα βαθμό ΣΥΡΙΖΑ με την αντιμνημονιακή πολιτική, χωρίζει το λαό και λέει εμείς είμαστε από εδώ και από την άλλη πλευρά έχουμε τη δεξιά, τους νεοφιλελεύθερους, οτιδήποτε λεγότανε, ο ακροδεξιός ή ο δεξιός λαϊκισμός κάνει έναν τριγωνισμό. Χωρίζει τον κόσμο ανάμεσα στο λαό και στην ελίτ, αλλά λέει ότι η ελίτ είναι εναντίον σας, η ελίτ δεν σας δίνουν αυτά τα οποία δικαιούστε, επειδή ακριβώς τα δίνουν σε αυτούς τους άλλους, στις μειονότητες. Προκειμένου τώρα σε εμάς, στην Ευρώπη, στους μετανάστες και στους πρόσφυγες. Για να έρθω λοιπόν στην Ευρώπη, όταν ξεκινάει αυτή η ιστορία των πολέμων πολιτισμού στην Ευρώπη, η οποία ξεκινάει περίεργα στην Ολλανδία σαν ένα οργανωμένο θεωρητικό και ιδεολογικό σχήμα, με έναν τον αρχηγό του κόμματος της Ελευθερίας, τον Πιμ Φορτούιν, ο οποίος ήταν γκέι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος κάπως εναλλακτικός, αλλά ο οποίος είχε μία σύλληψη η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκε μετά από τα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα στη Δυτική Ευρώπη. Η σύλληψη ήταν η εξής. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας πόλεμος των πολιτισμών. Ήταν το περίφημο βιβλίο του Huntington, The Clash of Civilizations, το οποίο λέει ότι από τη στιγμή που η ταξική, η πάλι των τάξεων και η ταξική διαίρεση
έχει υποβαθμιστεί η μεγάλη διαίρεση, η μεγάλη ιστορική διαμάχη είναι ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, η οποία χαρακτηρίζεται η Δύση μεν από την καθολική και προτεσταντική χριστιανική θρησκεία, η Δε Ανατολή από το Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους. Και αυτός είναι ο κύριος άξονας μέσα από τον οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί η κοινωνική πάλη. Και όταν ο Φορτούιν παίρνει αυτή την ιδέα και την περνάει στην πολιτική ιδεολογία στην Ολλανδία, υποστηρίζει ότι για μένα σαν έναν δεξιό πολιτικό η βασική μου υποχρέωση είναι να υπερασπιστώ την δυτική ταυτότητα και τρόπο ζωής, το οποίο σε αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από αυτή την τεράστια μάζα των μουσουλμάνων οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και οι οποίοι αλλάζουν τον τρόπο ζωής μας και ταυτοχρόνως υποσκάπτουν όλες τις αξίες και τις αρχές τις οποίες έχουν. Αυτή ακριβώς είναι και η πολιτική που υιοθετεί η Μαρίν Λεπέν. Αν συγκρίνετε τον πατέρα με την κόρη, είναι τουλάχιστον στην επιφάνεια τελείως διαφορετική. Ο πατέρας είναι ένας τύπος ο οποίος η βασική του πολιτική πελατεία είναι η οπαδή του Βυσί, οι πιέ νουάρ που έχουν έρθει από τη Βόρεια Αφρική, οι ακροδεξιοί, οι ομοφοβικοί, είναι οι άνθρωποι που αρνούνται ότι υπήρξε ολοκαύτωμα και όλα αυτά. Η Λεπέν είναι σχεδόν το αντίθετο, μάλιστα έχει διώξει τον πατέρα της από το κόμμα. Έχει υποστηρίζει ότι ακριβώς με την ίδια λογική, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξανακατακτήσουμε τις πόλεις μας και κυρίως τις συνοικίες του Παρισιού, της Μασσαλίας, της Λιών και των άλλων πόλεων, από όλους αυτούς τους ξένους οι οποίοι έχουν έρθει, τους μουσουλμάνους, και οι οποίοι υποσκάπτουν τον τρόπο ζωής μας. Λέει ότι υποστηρίζει τους γκέι, ότι υποστηρίζει τις γυναίκες, ότι υποστηρίζει τους Εβραίους εναντίον των μουσουλμάνων, οι οποίοι έρχονται να καταστρέψουν τη ζωή μας και να χτυπήσουν αυτές τις μειονότητες, και επομένως περνάει σε μια λογική από εκεί που η ακροδεξιά και στη Γαλλία και αλλού, και προφανώς εδώ πέρα ακόμα βέβαια, ήτανε μια πολιτική παράταξη που χαρακτηριζόταν από αρβίλες, από στολές παραλλαγής και ξυρισμένα κεφάλια, τώρα είναι μια ακροδεξιά η οποία φοράει τα γεράκια Σανέλ και κουστούμια Αρμάνι. Και μέσα από αυτό προσπαθεί ακριβώς να πείσει τον γαλλικό και τους άλλους λαούς ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη μας υποχρέωση είναι να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό μας, ο οποίος βρίσκεται κάτω από μεγάλη επίθεση από τους μουσουλμάνους, και βέβαια οι μουσουλμάνοι είναι μια μετονυμία για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Ο Όρμπαν, ο οποίος το βασικό του σύνθημα είναι να ξαναγυρίσουμε σε μια λευκή χριστιανική Ευρώπη, σε μια λευκή χριστιανική Ουγγαρία, μιλάει σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει δει ούτε έναν πρόσφυγα ή μετανάστη. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας. Οπότε αμέσως βλέπει κανείς ότι το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς δεν είναι απλώς ένα θέμα οικονομικό, ένα θέμα οικονομικής δυσπραγίας, το οποίο μεταγράφεται κάποια στιγμή στην στροφή του κόσμου προς αυτούς τους τύπους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν αντικαταστήσει τη σοσιαλιστική και κομμουνιστική αριστερά και υποστηρίζουν το κράτος, το κοινωνικό, τα επιδόματα, τα δικαιώματα και τέτοια πράγματα. Είναι κάτι το πολύ μεγαλύτερο, είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό. Και να πω μια τελευταία λέξη και να σταματήσω εδώ σε σχέση με τα δικά μας. Είπα ότι η άκρα δεξιά, όπου τη βλέπει κανείς, και εγώ την έχω δει πολύ έντονα κυρίως στη Βρετανία με τους ακραίους οπαδούς του Brexit, έχει δημιουργήσει ένα δυστοπικό όραμα, μία αρνητική ουτοπία. Και αυτή έχει μπορέσει δυστυχώς να κοινοτοποιήσει τον κόσμο. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι και μία δικιά μας μεγάλη υποχρέωση της αριστεράς ευρωπαϊκά, αλλά και της αριστεράς εδώ στην Ελλάδα, πρώτον να κατανοήσει τη σημασία που έχει η αίσθηση ανασφάλειας, η αίσθηση δεν ξέρω τι γίνεται στον κόσμο, δεν ξέρω τι μου έρχεται αύριο, να κατανοήσουμε αυτή την ανασφάλεια και να μην τη θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το δεδομένο και το αν τους εξηγήσουμε τις δυσκολίες με τα μνημόνια θα περάσει. Και δεύτερον, να μιλήσουμε και να δημιουργήσουμε κι εμείς το εναλλακτικό, το δικό μας όραμα, το πραγματικό όραμα. Διότι αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι οι μεν κατεστημένες και συστημικές πολιτικές ομάδες
είναι σε ένα business as usual και χτες όλοι κλαίγανε διότι η κυρία Μέρκελ παραιτήθηκε. Μα η κυρία Μέρκελ ακριβώς εκπροσωπεί το business as usual. Ότι δεν κάνουμε τίποτα. Καθόμαστε εκεί στο κέντρο παρότι γύρω της η Ρώμη ή το Βερολίνο καίγεται. Επομένως έχουμε την υποχρέωση να μιλήσουμε όχι μόνο για τα θέματα τα οικονομικά, αλλά να μιλήσουμε συναισθηματικά, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν την οικονομική δυσπραγία, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ακριβώς ποιες είναι οι αξίες, πώς αισθάνονται μέσα στην κοινότητά τους, πώς αισθάνονται ότι υπάρχει μια κοινότητα, ότι υπάρχει μια συλλογικότητα και δεν είναι μόνο ο καθένας να κοιτάει το συμφέρον του.